Το όνομα Σταύρος και Σταυρούλα προέρχεται από την ελληνική λέξη σταυρός, το σχήμα που κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε ως όργανο βασανιστηρίων, επάνω στο οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αορτή δεν είναι αφιερωμένη στη μνήμη κάποιου Αγίου, αλλά ακριβώς στο όργανο των βασανιστηρίων του Κυρίου, που έγινε για τους χριστιανούς σύμβολο της πίστης τους, καθώς η Ανάσταση ακολούθησε τη Σταύρωση. Ο Χριστός έπαθε και πέθανε πάνω στο σταυρό διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Και η θυσία αυτή δείχνει το μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τους ανθρώπους, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Από τα χρόνια των Αποστόλων η Εκκλησία τιμά και προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό ως σύμβολο αγάπης, σωτηρίας και χάριτος. Ο Σταυρός από όργανο τιμωρίας γίνεται με τη θυσία του Κυρίου όργανο σωτηρίας. Γίνεται σύμβολο ποθητό και αξιαγάπητο κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ημέρα νηστείας και εορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου.